360 για την ακρίβεια. Νυχτερινή πάρτι σε μέρη. Ευρώ. Ήμουν νυχτερινός αστυνομικός συντάκτης. Έκανα το ελεύθερο αστυνομικό ρεπορτάζ της νύχτας και κοιμόμουν σε γραφεία. Το δε μαξιλάρι μου ήταν μια γραφομηχανή Remington, η οποία το πρωί όταν σηκωνόμουν είχε αποτυπώσει όλα τα γράμματα στο σβέρκο μου. Όπως κοιμόμουν με τη γραφομηχανή, το πρωί γελούσαν οι συναδελφοί μου στη βραδινή, γιατί έβγαιναν όλα τα γράμματα από την παλιά Remington κατευθείαν στο σβέρκο μου. Κοιμόμουν επίσης και ρουνόλι, όπως και ο Χαρδαβέλας θα το πει, και παλιές συναδελφοί που ξεκινήσαμε το 65 μαζί, Χαρδαβέλας στο Έθνος, εγώ στη βραδινή, στην ημέρα για την ακρίβεια, θα σου πούνε ότι κυκλοφορούσε ψηρά ετών με μια βελέτζα, ναι, από το μοναστηράκι. Ναι. Γιος γιατρού βέβαια, αλλά όχι γιατρού πλουσίου, γιατρού των φτωχών. Είμαι δεξιός. Για όσους δεν το ξέρουν, καραμαλικός. Επί 50 χρόνια είμαι καραμαλικός για την ακρίβεια. Βαθύτατα κοινοβουλευτικός σε ό,τι αφορά το κοινοβούλιο. Μεγάλωσα μαζί με τον παππού, εννοώ τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο. Μεγάλωσα σε εφημερίδες κεντροδεξιάς. Είμαι οπαδός της ελεύθερης οικονομίας, όχι της καρκινόδους. Ναι. Δηλαδή, εγώ το είπα από την αρχή που ήρθα σε σύγκρουση και λέγανε ποιος είναι αυτός ο βλάκας ο δεξιός, ο οικονομημένος που μιλάει έτσι για το μνημόνιο.